Αυτή ΣΥΡΙΖΑ που την έχουμε μέσω Skype. Καλημέρα. Στη σύνδεσή μας. Καλώς και αυτή ένα πρώτο σχόλιο για την κατάσταση, για το πώς εξελίχθηκε η αντιμετώπιση της των μυρμηγιών. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, κυρία Πέρκα, και πού εσείς τις εντοπίζετε? Βεβαίως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και το λέμε όχι τόσο με αντιπολιτευτική διάθεση, κακώς το λέτε έτσι. Είναι κυρίως γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, το ξέρουμε πολύ καλά, και το κράτος, η πολιτεία πρέπει να ετοιμαστεί με αυτό το δεδομένο. Να μετράει το ανθρακικό αποτύπωμα, οποιοδήποτε νομοθέτημα να περιλαμβάνει αυτή την παράμετρο, πράγμα που δεν έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα 4 χρόνια. Και σήμερα έχουμε ένα κρατικό μηχανισμό που εμφανίζει συμπτώματα κατάρρευσης και παρέτησης, που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Και μάλιστα να πούμε ότι για πρώτη φορά οι πυρκαγιές σβήνουν όταν φτάνουν στη θάλασσα. Όμως, να πούμε λίγο και για τα αντικειμενικά στοιχεία. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία λένε ούτε λίγο ούτε πολύ τα εξής. Ότι φέτος έχουμε 52% λιγότερες μεγάλες δασικές πυρκαγιές, με ταυτόχρονη αύξηση των καμένων εκτάσεων κατά 195% συγκριτικά με το μέσο όρο της περίοδου 2002-2022. Δηλαδή, με τις μισές πυρκαγιές τριπλασιάστηκαν οι καμένες εκτάσεις. Και βεβαίως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η χώρα κατέχει θλιβερή πρωτιά, άλλη μια θλιβερή πρωτιά, μεταξύ 20 πεσογειακών χωρών με 1,3 εκατομμύρια στράμματα να έχουν γίνει στάχτη. Μετά έρχεται η Ισπανία με 800.000 κτλ. Εσείς, κυρία Πέρκα, θα συνεννούσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεννούσε σε ένα εθνικό σχέδιο στο να καταρτιστεί, σε συνεργασία προφανώς και με την κυβέρνηση και με τα υπόλοιπα κόμματα, σε ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών? Δηλαδή να μπορέσετε με κάποιο τρόπο, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να συνεννοηθείτε? Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο προφανώς πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απολύτως, γι' αυτό και έχουμε ζητήσει επανειλημμένως ήδη από τον Ιούλιο συζήτηση στη Βουλή. Βεβαίως τώρα θα γίνει και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα υπενθυμίσω ότι η χώρα μας διαθέτει από το 2016 τη θεσμοθετημένη εθνική στρατηγική προσαρμογής, η οποία είχε εκπονηθεί με τη συμβολή της Ακαδημίας Αθηνών και της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε ποτέ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πολλά άλλα. Η αλήθεια είναι ότι η οξύτητα και η έκταση αυτών του φαινομένου της κλιματικής κρίσης απαιτούν επιστημονικό σχεδιασμό, ριζικές μεταρρυθμίσεις και βεβαίως εθνική συνεννόηση. Εμείς καλούμε συνεχώς, έχουμε κάνει και πολλές ερωτήσεις όλο αυτό το διάστημα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Ελπίζουμε στη συζήτηση στη Βουλή να μην υπάρχει αυτή η απάντηση που παίρνουμε συνήθως, ότι ο λαός ψήφισε 41%, άρα καλά τα πήγαμε. Διότι εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρές ελλείψεις. Θα μπω στον πειρασμό να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε έτοιμο ένα πλήρες νομοσχέδιο για την ενίαρχη πολιτικής προστασίας. Υπάρχει το πόρισμα της Επιτροπής Κοντάμε, το οποίο είχε συσταθεί ομοφόνος, το οποίο όμως δεν αξιοποιήθηκε. Και ένα ενδιαφέρον σημείο του ήταν αυτοί οι μονάδες, ο συντονισμός των εμπλεκομένων, που είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα σε τέτοιες καταστάσεις. Ας πούμε, στους Δήμους υπήρχε ένα κύτταρο που έπρεπε να συνεννοείται με την κεντρική κυβέρνηση. Αυτά δεν γίνανε. Και ξεκαθάρισε με αρμοδιοτήτων κτλ. Και ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει ένα δικό της νόμο τον Φεβρουάριο του 2020. Και στο Μάρτιο του 2020, ένα μήνα δηλαδή, τον έθεσε σαν αναστολή γιατί ήταν ανεφάρμοστος. Κύριε Βαρτζόπουλε, να περιμένουμε. Λείπει, κύριε Βαρτζόπουλε, χίλιοι ειδικοί. Κύριε Βαρτζόπουλε, να σας ρωτήσω, επειδή συζητούσαμε πριν και για την εκένωση του νοσοκομείου του Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πέρκα, και εσάς.